πιστεύω ότι το πάρουν στη Φάδο Bulls. Έχουν ήδη 2-2. Πάμε για τον Dresden Dragons. Πρόβλεψη θέλεις τώρα εσύ. Εντάξει, και οι δύο καλές ομάδες. Θα πάμε τους πιο έμπειρους. Θα πάμε στη Φάδο. Νομίζω West. Ποσοστό. Συμφωνείς. Ποσοστό. 60-40. 60-40, Ναι, 60-40. Έτσι πιστεύω. Κοίταξε, και στις δύο ομάδες έχω φίλους. Αλλά νομίζω ότι στη Φάδο θα το πάμε. Στη Φάδο είναι μια ομάδα που πέρσι την αντιμετωπίσαμε και εμείς στο κύπελλο. Εντάξει, έχει απίστευτη ποιότητα. Όχι ότι οι West Kings υστερούν, έτσι, μην παρεξηγήσουν τα λεγόμενά μου. Δεν ξέρω. Ποσοστό. 55-45 στη Φάδο. Πόσο? 55-45. Το κύπελλο το πάρουν οι West Kings, λόγω ονόματος. Στηρίζουμε την περιοχή μας. Κοίτα, θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι η Elite δεν έχω κάτι να παρακολουθήσω ματσάκια για αυτά. Του στη Φάδο είχα λίγο ακουστά πέρσι λόγω Μπουρούση. Αλλά επειδή τους ακούω διαχρονικά σαν όνομα και πρέπει να είναι κλασική δύναμη εδώ πέρα, θα πάμε αυτού. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουν στη Φάδο, πάμε το φαβορί, γιατί είναι μια ομάδα με εμπειρία και καλώς συνολικά. Πιστεύω θα το πάρουν οι West Kings. Τώρα τρίτη σειρά στη Φάδο, τρίτη φορά στη σειρά, το θεωρώ δύσκολο. Η ίδια ερώτηση μου έγινε για πέρσι. Και θα σε γίνει και το πρόβλημα, να είμαστε καλά, ναι. Όσο είναι στη Φάδο, θα απαντάω στη Φάδο. Στη Φάδο, ναι. Πόσο στο... Τον αγαπάω τον Μορφαντά. Να μην λέω ψέματα, αλλά νομίζω ότι στη Φάδο. Βέβαια, μακάρι να κάνουν την ανατροπή τα παιδιά και να το πάρουν τα παιδιά, έτσι. Νομίζω όμως ότι στη Φάδο είναι ό,τι πιο καλό υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μπασκετάκι. Εντάξει. Θα πάει παράταση. Παράταση. Είσαι γλίτσας, ρε μάλλον. 75 παράταση. Απόδοση. Και το σκορ. 68 όλα, φίλε. Και γράφτο. 68 όλα. Ναι. Παράταση και εκεί. Και εκεί. Το σηκώνει Μαρφαντάς Χατζής. Πρόκο ή Σταυρούλης. Θα πω 51-49 στη Φάδο. Πιστεύω πως στη Φάδο που θα κατακτήσουν το κύπελλο, γιατί ακόμα και χωρίς τον Μπουρούση έχουν πάρα πολύ δυνατή ομάδα και φέτος. Λοιπόν, είμαι με το φίλο μου το Μαρφαντά. Πιστεύω θα το πάρουν στη Φάδο, πηγαίνω με αυτούς που έχουν το know-how. Φάδο Boost 5 το συζητάμε, πάμε με τα ασφαλή, 1-30 στο στοιχικό. Οι αγαπημένοι Kings με τους στη Φάδο δυνατούς όπως πάντα. Θα κάνω πρόβλεψη βάση συναισθήματος, θέλω να το πάρουν οι Kings, γιατί πέρσι δεν ήταν πολύ καλή πορεία, οπότε φέτος θέλω να αναπληρώσουν. Οπότε στηρίζω Kings και νομίζω θα γίνει ένας πολύ καλός τελικός και μακάρι να το πάρουν οι Kings. Τους West Kings δεν τους ξέρω καλά, οπότε θα δώσω στη Φάδο. Επειδή τους ξέρω κλασικά, εκεί είναι σοβαρή ομάδα. Και τι είναι, είναι βουνά. Βουνά είναι. Ξεκάθαρα στη Φάδο, νομίζω είναι το απόλυτο φαβορί και για τους δύο τίτλους. Αλλά πιστεύω και οι West θα το παλέψουν ό,τι τους έχω δει, είναι καλή ομάδα. Αλλά σίγουρα φαβορί στη Φάδο. Επειδή είμαι αντίπαλος φέτος με τον Μαρφαντά, ναι. Είμαι με τον Μαρφαντά. Λοιπόν, οπότε πιστεύω ότι οι West δικαιούνται να πάρουν τον πρώτο τους τίτλο φέτος. Νομίζω οι Bulls. Και άλλοι είναι Bulls και... West Kings. Θα πω West Kings απλά να φανεί και καλά, δεν ξέρω... ξέρω τι λέω. Στη Φάδο Bulls έχω παρακολουθήσει περισσότερο. Οπότε θα πάω ξέρω φαβορί, θα πάω με το φαβορί. Κοίτα, με βάση και τα τελευταία ματσάκια έτσι όπως πάει, στη Φάδο νομίζω ότι είναι μπροστά, έχουν πολύ καλό momentum. Εντάξει, κλασικές ομάδες τώρα, θεσμός και στη διοργάνωση. Πολύ κλειστό μάτς πιστεύω ότι θα είναι. Και θα βγουν μπροστά στη Φάδο. Δηλαδή θα κάνει ο Πρόκος εκεί τα μαγικά και θα κάνουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο να κερδίσουν. Στη Φάδο έχασα πέρυσι και έχασα παράταση και ήταν δύσκολα. Εγώ έχασα φέτος. Τώρα τι να πω, και οι δύο με έχουν λιγώσει. Νομίζω θα πω West. Θα πω West που μας κερδίσανε. Να πάρει τα παιδιά, είναι και καλή ομάδα. Θα πω West. Δυνατές και δύο. Πιστεύω στη Φάδο θα το κατακτήσουν το τρόπαιο. Πιστεύω West γιατί έχουν το γκάρμα που πάντα όπου και να πάει κάνει τη διαφορά. West Kings γιατί περιστέρει πρώτα απ' όλα και έχουν και coach που έπαιζε στην κατηγορία μας. Πιστεύω στη Φάδο θα το πάρουν γιατί φοράνε κόκκινο. Δεν είναι τίποτα άλλο, δεν τους έχω δει κανένα απ'